Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Δούμτση, τον πρωταγωνιστή του τελικού, ο οποίος με το νικητήριο γκολ του χάρισε τον τίτλο στην ομάδα. Ένα πρώτο σχόλιο, Γιώργο, για την αναμέτρηση. Το παιχνίδι ήταν πολύ δυνατό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο. Ήταν άξιος που έφτασε στο τελικό. Ήταν σίγουρα μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν ανταγωνιστική για μας. Αλλά πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά καλύτεροι στο παιχνίδι και το δείξαμε και το αποτέλεσμα ήρθε υπέρ μας. Αυτός ο τίτλος αποτελεί πλέον για σας το επιστέγασμα μιας χρονιάς η οποία ήταν γεμάτη επιτυχίες. Η ομάδα σκόραρε, έφερνε νίκες. Ένα σχόλιο για όλη την παρουσία της χρονιάς. Η ομάδα ήταν αυτό ακριβώς, ό,τι σημασία έχει αυτή η λέξη. Ήταν ομάδα σε όλη τη χρονιά. Δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε στα αποδυτήρια ούτε μέσα στο παιχνίδι και γι' αυτό κάναμε αυτή την πορεία μας φέτος και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σε βλέπω να φοράς δύο μετάλλια. Θα ήθελες να αφιερώσεις κάπου το συγκεκριμένο τίτλο? Το δεύτερο είναι το δικό μου μετάλλιο και το δεύτερο είναι του Βαγγέλη που λείπει σήμερα λόγω της εγχείρησης που έκανε χθες, επειδή είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στη γιορτή του 25 Μαρτίου και έχασε τον τελικό, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας και το δεύτερο μετάλλιο είναι δικό του για να το πάω. Ένας παίκτης κατακτά ένα τίτλο στα 15 του χρόνια. Ποια είναι η επόμενη μέρα για αυτόν τον παίκτη, τι στόχους έχει, πώς θέλει μέσα από τη δουλειά του να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο? Στόχος μου είναι να δουλεύω κάθε μέρα όσο και περισσότερο μπορώ για να φτάσω στην πρώτη ομάδα και να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.